Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και είχα πάρα πολύ καιρό να σας κάνω ένα make-up tutorial στο κανάλι. Συνειδητοποίησα ότι μιλούσαμε για αρκετά προϊόντα τα οποία έβαζα σε βίντεο για αγαπημένα, αλλά δεν σας είχα δείξει πώς τα εφαρμόζω στο πρόσωπό μου και πώς τα χρησιμοποιώ και γιατί τελικά είναι αγαπημένα μου. Οπότε αποφάσισα σήμερα να χρησιμοποιήσω 99% καινούργια προϊόντα που μπήκαν στη συλλογή μου για να κάνουμε αυτό το μακιγιάζ, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αυτή εδώ η παλέτα, η Soft Glam 2 από την Αναστάσια. Οι αποχρώσεις που έχει είναι αυτές, είναι καταπληκτικές νομίζω αποχρώσεις, έχουν και καταπληκτική απόδοση. Θα πούμε περισσότερα για την παλέτα σε λίγο και είναι και η πρώτη παλέτα της Αναστάσια που χρησιμοποίησα εγώ ever. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω όπως πάντα πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφτεί στο κανάλι μου. Αν δεν έχετε εγγραφτεί, κάντε το τώρα, πατήστε το subscribe, δεν κοστίζει τίποτα, δεν θα σας φάει πολύ χρόνο και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ελπίζω να είστε έτοιμοι γιατί ξεκινάμε τώρα. Θα ξεκινήσω από ενυδάτωση της επιδερμίδας VC Mineral 89. Αυτό μου αρέσει να το χρησιμοποιώ κάτω από foundation γιατί είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο. Είναι λίγο κολλώδες, κάνει το foundation να κολλάει πάνω στην επιδερμίδα. Δεν αφήνει καμία γυαλάδα και μου δίνει αυτή την εξτρά ενυδάτωση για να μην νιώθω την επιδερμίδα μου αφυδατωμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στα χείλη Lip Injection Extreme από Too Faced. Εντάξει, αυτό το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση γιατί δεν είναι ότι θα σας δώσει το τρελό, το αποτέλεσμα, το μόνιμο να έχετε πιο σαρκώδη χείλη, αλλά παιδιά, πριν από μακιγιάζ, ειδικά αν θέλετε να είναι τα χείλη σας πιο εντυπωσιακά και πιο ζουμερά, να βγάλετε μία selfie τέλος πάντων, γιατί δεν πάμε και σε πολλά μέρη αυτές τις μέρες όπου βγάζουμε τη μάσκα μας, η αλήθεια είναι. Αυτό κάνει πραγματικά δουλειά και θα το δείτε στη συνέχεια. Καίει, έτσι, καίει πάρα πολύ στα χείλη. Πάμε στα μάτια, Smashbox Photo Finish Hydrating Primer, Under Eye Primer. Δεν ξέρω και αυτό αν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ σε βίντεο, δεν νομίζω. Ωστόσο και αυτό μου αρέσει γιατί βρίσκω ότι η εφαρμογή του concealer γίνεται πολύ πιο ομοιόμορφα όταν το χρησιμοποιώ εδώ στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Όπως βλέπετε το προϊόν απορροφήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε πάμε να περάσουμε σε primer. Για primer σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Bobbi Brown. Είναι το Primer Plus Mattifier, γιατί όπως ξέρετε εγώ ως λιπαρή, ειδικά στη ζώνη του TAF, θέλω ένα προϊόν το οποίο θα με κρατήσει matte καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι διαφανές, έχει πολύ δροσερή αίσθηση και αυτό σαν κρέμα. Το νιώθετε στην επιδερμίδα, δεν το νιώθετε καθόλου σιλικονάτο όπως τα περισσότερα primers που κάνουν αυτή τη δουλειά και βρίσκω ότι πραγματικά γεμίζει έτσι κάπως τους πόρους και με κρατάει αρκετά matte. Πάμε σε foundation, δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου σε βίντεο το συγκεκριμένο και το χρησιμοποιώ τον τελευταίο 1-1,5 μήνα περίπου. Είναι το Luminous Silk Foundation από Giorgio Armani. Η απόχρωση που έχω είναι η νούμερο 6. Είναι ένα foundation που ήθελα να χρησιμοποιήσω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έβλεπα reviews, το ζήλευα, είναι βέβαια αρκετά ακριβό να σας πω την αλήθεια, οπότε λέω κρατήσου Νάγια, να περιμένεις κάποια πολύ δυνατή έκπτωση και τότε αν το budget σου το επιτρέπει να το αγοράσεις. Και έτσι και έγινε. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο foundation, δηλαδή τα reviews που είχα ακούσει και είχα δει και είχα διαβάσει δεν έλεγαν ψέματα. Θα το απλώσω στην επιδερμίδα με έναν οπό beauty blender. Θα δείτε ότι η πρώτη στρώση είναι αρκετά ελαφριά, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο εφαρμογής. Αν θέλετε μπορείτε να το εφαρμόσετε με ένα πινέλο για να έχετε περισσότερη κάλυψη. Εγώ θα βάλω και δεύτερη στρώση, ωστόσο, για να τονίσω την κάλυψη στα σημεία που θέλω. Περνάω στη δεύτερη αντλία λοιπόν αμέσως τώρα. Θα βάλω εδώ που έχω τα σημαδάκια μου. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά πραγματικά παιδιά από τη skin care θεραπεία που κάνω τον τελευταίο καιρό, αν δεν ξέρετε ποια προϊόντα χρησιμοποιώ, δείτε τα προηγούμενα βίντεο που έχουν να κάνουν με skin care, γιατί σας τα λέω όλα εκεί. Νομίζω ότι λοιπόν αυτά τα σημαδάκια, τα καφέ που έχω στο πρόσωπό μου έχουν αρχίσει και σβήνουν. Είναι αισθητή διαφορά από τα προηγούμενα βίντεο που με έχετε δει αμακιγιάριστη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για concealer σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την NARS, είναι το Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard και θα το απλώσω με το Concealer Buffer Brush από την Zoeva, είναι το νούμερο 142. Παιδιά, δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα που δίνει.
Είναι πραγματικά καταπληκτικό πινέλο, γιατί απλώνει το προϊόν ομοιόμορφα και είναι και πάρα πολύ απαλές οι τριχούλες τους για την ευαίσθητη περιοχή κατά από τα μάτια μας, έτσι. Στην οποία εγώ πολλές φορές συνηθίζω να απλώνω το κονσίλερ με τα δάχτυλά μου, γιατί θεωρώ ότι θερμαίνεται και το προϊόν και μαλακώνει και μπαίνει καλύτερα στην επιδερμίδα, εφαρμόζεται καλύτερα στην επιδερμίδα. Αλλά αυτό πραγματικά το πινέλο με έχει εντυπωσιάσει. Και θα το χρησιμοποιήσω και λίγο εδώ στην άκρη της μύτης μου, αλλά και στο κέντρο της μύτης. Στη ράχη, μάλλον, ακόμα πιο σωστά, και στο κέντρο του προσώπου γενικότερα, αλλά και γύρω από τη μύτη που έχω εδώ κάποιες κοκκινίλες. Και να ξέρετε ότι αν πάρετε το συγκεκριμένο κονσίλερ σε μια απόχρωση που να είναι ακριβώς τον τόνο της επιδερμίδας σας, θα μπορέσετε πάρα πολύ εύκολα να κρύψετε και σπυράκια και διχρωμίες και ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Εγώ θα βάλω και λίγο εδώ στις καφέ μου κοιλίδες, γιατί πάντα έχω μια ανασφάλεια ότι φαίνονται και θέλω να τις καλύπτω. Καινούργια setting powder δεν έχω, οπότε θα σετάρω το πρόσωπό μου με την translucent setting powder της Laura Mercier και θα σας πω αυτό που συνέβη με την παραγγελία μου από Cult Beauty, το οποίο αν και αναλαμβάνει να πληρώσει τα τελωνιακά τέλη για τις παραγγελίες μας τώρα μετά το Brexit και μπορούμε να παραγγέλνουμε ό,τι προϊόν θέλουμε ελεύθερα, δεν ήταν ενήμερο για να ενημερώσει και εμάς ότι σε κάθε πακετάκι πρέπει να υπάρχουν μόνο 3 καλλιντικά. Εγώ λοιπόν είχα 4 στην παραγγελία μου, γι' αυτό το λόγο με ενημέρωσαν από DHL ότι θα γυρίσει πίσω στην Αγγλία και θα πρέπει να ξανακάνω την παραγγελία από την αρχή. Setting powder λοιπόν στο επόμενο βίντεο και δεν θα σας αποκαλύψω ποια έχω παραγγείλει, αλλά για να δούμε αν μπορείτε να μαντέψετε. Για γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε καμιά ιδέα. Είναι μία setting powder πάρα πολύ διάσημη. Λέω να περάσουμε κατευθείαν στα μάτια και φυσικά θα χρησιμοποιήσω το eye primer της Anastasia Beverly Hills, γιατί θα χρησιμοποιήσω και δική της παλέτα στη συνέχεια. Θεωρώ ότι αυτή η παλέτα από τις 2-3 φορές που την έχω χρησιμοποιήσει, η Mini Soft Glam 2, είναι αρκετά καλή στην απόδοση των σκιών, αλλά είναι ακόμα καλύτερη όταν τη χρησιμοποιείς με eye primer. Αυτό το eye primer επίσης το αγαπώ πολύ, γιατί χρειάζεσαι ελάχιστη ποσότητα για να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να χρησιμοποιήσουμε την Soft Glam 2, αυτή τη mini παλέτα της Anastasia. Είναι και η πρώτη παλέτα της Anastasia που χρησιμοποιώ ever. Και τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα για το μακιγιάζ είναι αυτό, αυτό και αυτό, έτσι λέω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παίρνοντας αυτό εδώ το πινέλο από Zoeva που λέγεται Luxe Smoky Shader, είναι το 234. Και θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά που λέγεται Dusty Rose και θα τη φέρω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Wow! Δείτε απόδοση. Ξεκινώντας από τη βάση και θα έρθω σιγά σιγά προς τα πάνω, γιατί αυτή τη σκιά θα χρησιμοποιήσω και μέχρι το φρύδι, αλλά θέλω όσο ανεβαίνει το χρώμα να γίνεται και πιο απαλό όσο συνεχίζουμε. Θα αλλάξω πινέλο, θα πάρω αυτό το Luxe Crease το 228 από Zoeva και θα πάρω την ίδια σκιά και τώρα που πλησιάζω εδώ ψηλά για να έχω περισσότερο έλεγχο, θα έρθω σιγά σιγά και θα σβήσω τη σκιά μου με αυτό το πιο fluffy πινέλο. Την ίδια σκιά θα χρησιμοποιήσω και στο κατωβλέφαρο αφού την τεινάξω, γιατί έχει αρκετό fallout, παιδιά. Ένας τρόπος για να γλιτώσετε βέβαια το fallout στο πρόσωπό σας είναι να κάνετε baking κάτω από τα μάτια ή να κάνετε το eye look πριν κάνετε τη βάση σας. Εμένα μου αρέσει να κάνω τη βάση μου πρώτα. Έτσι έχω συνηθίσει, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να βάψω τα μάτια χωρίς να έχω κάνει τη βάση. Στη συνέχεια θα πάρω το 24/7 Glide On Eye Pencil από Urban Decay και θα το φέρω και πάνω και κάτω στο εσωτερικό των ματιών για να τονίσουμε ακόμη περισσότερο το βλέμμα. By the way, παιδιά, τι έχει γίνει με την Urban Decay, δεν ξέρω αν η εταιρεία φεύγει από την Ελλάδα ή όχι. Πάντως αυτό το 50% πραγματικά είδα ότι το τιμήσατε πάρα πολύ από εσάς, γιατί ψάχνουν να βρω προϊόντα Urban Decay και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχει και το Look Fantastic, που βέβαια δεν έχει το 50%, αλλά έχει εκπτώσεις κατά περιόδους και βρίσκουμε εκεί και κάποια προϊόντα, γιατί με το stock δεν ξέρω τι έχει συμβεί στα καταστήματα. Στη συνέχεια θα φέρω το μολύβι μου πάνω από τη γραμμή των βλεφαρίδων και θα το περάσω σύριζα μέχρι την άκρη και θα το σβήσω με το πινέλο με το οποίο δούλευα πριν, στο οποίο έχω βάλει και λίγη από τη σκιά που λέγεται Mulberry και θα τη χρησιμοποιήσουμε και στο εξωτερικό βέτον ματιών. Το σβήνω αρκετά και προς τα πάνω, μην ανησυχείτε, γι' αυτό θα το διορθώσουμε αμέσως, παίρνοντας αυτή εδώ τη σκιά που λέγεται Mulberry και θα έρθω εδώ στο εξωτερικό V για να δώσω βάθος. Αφού έχω τοποθετήσει λοιπόν αυτή τη σκιά, θα έρθω στο άλλο πινέλο που χρησιμοποιούσα πριν, θα σβήσω χωρίς να έχω βάλει κάποιο χρώμα αυτή τη σκιά και θα την μπλεντάρω με την προηγούμενη.
Και αν χρειάζεται θα πάρω λίγο και από το Dusty Rose για να το κάνω εδώ πιο soft το αποτέλεσμα. Okay, και τώρα που έχω σκουρίνει λοιπόν το εξωτερικό μέρος των ματιών και έχω δώσει και βάθος στο βλέμμα, πάμε για το τελικό βήμα στο σημερινό eye look. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη σκιά που λέγεται Sultry με ένα πλακέ στυλπνό πινέλο και θα την φέρω εδώ από το εσωτερικό μέχρι τη μέση. Ίσως να χρησιμοποιήσω και το δάχτυλό μου, δεν ξέρω. Α, όχι, εντάξει, η απόδοση είναι αρκετά όμορφη και έντονη. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κάνει φρύδια, παιδιά. Ποια είμαι? Τι μου συμβαίνει σήμερα? Δεν ξέρω. Θα ξαναπάρω το blending πινέλο μου και θα μπλεντάρω όλα τα χρώματα πλέον μεταξύ τους. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και λίγο highlighter κάτω από το φρύδι. Έχω αυτή την αίσθηση και χρειαζόμαστε και μια πάρα πολύ έντονη μάσκαρα, την οποία την έχω εδώ. Λοιπόν, πάμε σε μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την απόλυτα εντυπωσιακή μάσκαρα, για την οποία σας έχω μιλήσει νομίζω, αλλά δεν έχουμε χρησιμοποιήσει σε tutorial. Είναι η Climax Extreme από την NARS και δεν έχω γυρίσει καν τις βλεφαρίδες μου γιατί ξέχασα το εργαλείο μου, αλλά θα την εφαρμόσω τώρα για να δείτε τι χαμός θα γίνει. Θα κάνω μόνο ένα πέρασμα για να τη δείτε και να δείτε τη διαφορά ανάμεσα στο ένα μάτι και στο άλλο. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Λοιπόν, θα κάνω και δεύτερη στρώση σε λίγο. Ας περάσω στο άλλο μάτι, χωρίς να ξαναβουτήξω το βουρτσάκι μέσα, έτσι. Έχει πάρα πολύ προϊόν, παιδιά. Αν έχετε πολύ λεπτές βλεφαρίδες, εντάξει, δεν είναι μια μάσκαρα που θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε, γιατί θα σας πέσει βαριά. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε την κόκκινη από την NARS, την Climax Σκέτο και όχι την Climax Extreme. Επανέρχομαι λοιπόν στη δεξιά πλευρά και προσπαθώ να μην χάσω και το διαχωρισμό που έχει δώσει στις βλεφαρίδες μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις κολλάει μεταξύ τους. Ψέματα δεν θα πω, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Περνάω και σε δεύτερη στρώση και χρησιμοποιώ ακόμα την ποσότητα που υπάρχει πάνω στο βουρτσάκι μου, έτσι. Και δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες, γιατί είναι 100% βέβαιο ότι θα λερωθώ. Θα χρησιμοποιήσω όμως την Bad Gal Bang από την Benefit. Μία μάσκαρα που έχει πάρα πολύ λεπτό λαστιχένιο βουρτσάκι. Εμένα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα στις πάνω, αλλά για τις κάτω, παιδιά, είναι καταπληκτική και δεν λερώνομαι ποτέ, γιατί το βουρτσάκι είναι τόσο λεπτό και τόσο ακριβίας. Θα φτιάξω φρύδια επιγόντως. Θα χρησιμοποιήσω το Brow Wiz από Anastasia στην απόχρωση Soft Brown, αφού πρώτα τα βουρτσίσω λίγο προς τα πάνω με το βουρτσάκι που έχει από τη μία πλευρά. Έχω αρχίσει τώρα τελευταία και χρησιμοποιώ πάλι τα λεπτά αυτά μολύβια και θέλω πραγματικά να μου γράψετε το αγαπημένο σας προϊόν για φρύδια, γιατί δεν νομίζω ότι έχω βρει το απόλυτα αγαπημένο μου ακόμη. Επίσης η Αναστάσια κυκλοφόρησε ένα gel το οποίο σταθεροποιεί τα φρύδια πάρα πολύ, λέει, τις τριχίτσες. Λέγεται Brow Freeze. Το είδα στο Cult Beauty, δεν είναι ακόμα διαθέσιμο για παραγγελία. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα σας ενδιέφερε να το παραγγείλω, να το δούμε αν είναι καλό, γιατί φαντάζομαι ότι θα το φέρουν και τα Sephora εν ευθέτω χρόνο. Και θα περάσω σε ένα καινούριο προϊόν από Charlotte Tilbury. Είναι το πολύ γνωστό Filmstar Bronze and Glow. Είναι στη mini έκδοσή του, γιατί παιδιά το κανονικό αφενός είναι πάρα πολύ ακριβό, αφετέρου δεν ήξερα καν αν θα μου αρέσει αυτό το προϊόν, οπότε πήρα το mini για να το τεστάρω. Και θα χρησιμοποιήσω το bronzer, την απόχρωση Sculpt, για να δώσω λίγο ζωή σε αυτό το πολύ χλωμό πρόσωπο, γιατί φαίνομαι σαν τρελή με τη σκιά. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ απαλό, πάρα πολύ διακριτικό. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τρελαθεί προς το παρόν από τις λίγες φορές που το έχω χρησιμοποιήσει. Νομίζω όμως ότι είναι ένα προϊόν που σου δίνει πολύ ελαφριά σκίαση στα ζυγωματικά. Καλό αν τώρα ξεκινάτε το μακιγιάζ, καλό αν δεν θέλετε κάτι πολύ έτσι υπερβολικό. Ωστόσο, επειδή θέλω εγώ λίγο να μπρονζάρω κι άλλο, θα χρησιμοποιήσω και το bronzer από αυτή εδώ την παλέτα της Hourglass και θα πάρω αυτό το πινέλο για να το χρησιμοποιήσω και θα το φέρω εδώ ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Βλέπετε πως ζεσταίνει κατευθείαν. Εμένα μ' αρέσουν πιο πολύ αυτά τα προϊόντα. Ο μόνος κίνδυνος με αυτές τις παλέτες της Mini είναι ότι μπορεί να πάρεις και λίγο τη διπλανή απόχρωση, το οποίο νομίζω ότι μου συνέβη εμένα τώρα, αλλά δεν πειράζει, θα το αγνοήσω και θα προχωρήσω σε ρουζ. Και με αυτό εδώ το μικρό πινελάκι θα πάρω αυτό εδώ το ρουζ από την παλέτα της Hourglass και θα το τοποθετήσω στα μήλα μου.
Επιστρέφω στην παλέτα της Charlotte Tilbury για να πάρω λίγο από αυτό εδώ το χρώμα, το Sculpt, και να δημιουργήσω μια σκιάση και στη μύτη μου, να την κάνω έτσι λίγο πιο λεπτή, πιο γαλλική, πιο instagramική θα έλεγα. Χρειάστηκε να αλλάξω την μπαταρία μου, οπότε ελπίζω ότι το πλάνο είναι στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν. Το ρούς που χρησιμοποίησα από την παλέτα της Hourglass λέγεται Mood Exposure και επειδή δεν μου φαίνεται αρκετά mauve, θέλω να βάλω και λίγο ακόμη αυτή την απόχρωση που λέγεται Luminous Flush και είναι και αυτό από Hourglass με το ίδιο πινέλο. Μήπως και είναι λίγο πιο mauve rose. Ναι, σαφώς καλύτερο. Θα βάλω και λίγο στη μύτη πάνω και λίγο εδώ. Λοιπόν, πάμε σε highlighter. Δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την παλέτα της Hourglass. Μάλλον θα πάω στη Charlotte Tilbury για να δούμε το αποτέλεσμα που δίνει. Αν και έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πολύ διακριτικό. Παρ' όλα αυτά, τόσες stars του Hollywood το χρησιμοποιούν τόσα χρόνια, κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Όχι, εντάξει. Είναι καλό. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο θα έλεγα. Ναι, εχμαλωτίζει το φως, αντανακλά το φως, μάλλον ακόμη πιο σωστά. Θα βάλω λίγο και εδώ όπως πάντα, στη ράχη της μύτης, εδώ σε αυτό το σημείο. Και στην άκρη εδώ, αλλά και πάνω από τα χείλη. Εν τω μεταξύ το ρούς μου τώρα φαίνεται, oh my god, πάρα πολύ έντονο στο μικρό μου monitor. Ελπίζω να μην φαίνομαι και σε εσάς σαν κλόουν. Παρ' όλα αυτά αγαπώ πάρα πολύ το ρούς όπως και να έχει. Και θα αξιολογήσω ξανά την κατάσταση στο τέλος αφού βάλω και κραγιόν. Κάτι που θα κάνω αμέσως τώρα. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ διάφορα κραγιόν, αλλά νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το Sexy But Sweet. Είναι από τα Powder Kiss Lipsticks της MAC και νομίζω ότι θα απογειώσει το σημερινό μακιγιάζ και θα το κάνει έτσι και λίγο πιο φρέσκο. Και έχω και δύο μολύβια από τη MAC. Αυτό είναι το Whirl. Αυτό δεν θυμάμαι την απόχρωση. Θα σας τη γράψω όμως στην περιγραφή. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο και θα το χρησιμοποιήσω αμέσως τώρα για να κάνω το περίγραμμα. Πάμε να εφαρμόσουμε το Sexy But Sweet. Παιδιά, δεν είναι πολύ φαν χρώμα. Ίσως όχι αυτό που είχατε στο μυαλό σας για το συγκεκριμένο eye look. Φυσικά και μπορείτε να βάλετε και κάτι πιο χαλαρό, κάτι πιο nude και αυτό θα ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτό το αφήνω στη δική σας χρήση. Εγώ θέλω αυτό το φαν χρώμα για σήμερα. Μου φτιάχνει πολύ τη διάθεση. Και να ξέρετε τι ωραία που γλιστράει στα χείλη με το προϊόν που είχα βάλει τόση ώρα και τα ενυδάτωσε κιόλας. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ. Λέω να βάλω λίγη πούδρα ακόμη για να μπλεντάρω όλα τα χρώματα μεταξύ τους. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα πολύ fluffy πινέλο και αυτές τις δύο πούδρες από Hourglass που είναι finishing powders ουσιαστικά και θα έρθω εδώ λίγο πάνω από το ρούζ μήπως και μπορέσουμε να το σώσουμε λιγάκι το θέμα και να μην είναι τόσο έντονο. Και αυτό που κάνουν παιδιά οι finishing powders είναι ότι επαναφέρουν κάπως την λάμψη στην επιδερμίδα για να μην φαίνεται τόσο matte και τόσο βαριά από το foundation που έχετε χρησιμοποιήσει. Δεν έχω καινούριο setting spray, δεν θα βάλουμε setting spray σήμερα και επιστρέφω για να κάνουμε μια κριτική σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σήμερα. Και αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ για σήμερα με προϊόντα τα οποία μπορείς να πεις ότι είναι και απόλυτα αγαπημένα μου. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν το μολύβι από την Αναστάσια. Όχι γιατί δεν γράφει καλά, γράφει μια χαρά, δεν το βρίσκω τώρα κιόλας μέσα στο χαμό. Να το. Λοιπόν, αλλά γιατί αυτού του τύπου τα μολύβια πρέπει να τα χρησιμοποιείς αποκλειστικά όταν τα έχεις στη συλλογή σου, γιατί αν τα αφήσεις λίγο καιρό ξεραίνονται, με αποτέλεσμα να σπάνε και πάρα πολύ εύκολα και να μην γράφουν και τόσο καλά. Οπότε. Not a fan of this one. Αλλά κατά τα άλλα μου άρεσαν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα και αυτό που έκανα off camera και δεν είδατε είναι ότι έβαλα και αυτό εδώ το καταπληκτικό lip gloss που φαίνεται στα χείλη μου. Είναι η απόχρωση κομφέτι. Είναι αυτή η λευκή, μπορείς να πεις, διαφανής απόχρωση η οποία όμως έχει μέσα μικρο glitter το οποίο είναι και ροζ και γαλάζιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πιάσει αυτό η κάμερα, αλλά είναι καταπληκτικό αυτό το gloss και μόνο του και πάνω από οποιοδήποτε nude κραγιόν και σήμερα νομίζω ότι απογείωσε αυτή την απόχρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να περάσετε όμορφα, ελπίζω να σας έδωσα ωραίες ιδέες για τα προϊόντα που θα βάλετε στο καλάθι σας τις επόμενες μέρες. Φιλιά πάρα πολλά, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο και επειδή ο Μέρλιν είναι εδώ δίπλα μου και μου μιλάει, έλα να πεις ένα γεια, γιατί μου ζητάνε να... Σε δείχνω περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να έχει παχύνει και λιγάκι. Τώρα με την καραντίνα, παιδιά, όλοι τρώμε κάτι παραπάνω. Έτσι και ο Μέρλιν. Κάνουμε λίγο δίαιτα. Τι λες? Φιλιά πάρα πολλά. Θα σας δω στο επόμενο. Bye bye.